Οι πρόνοια και οι σχετικές χρηματοδοτήσεις έχουν αναπτυξιακή τροχιά, δήλωσε από το Ρέθνιο Εθεανό Φωτίου, αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης από το βήμα του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Επαραγωγή, παρουσιάζοντας σχετικές ευρωπαϊκές μελέτες για του λόγου του αληθές. Η πρόνοια και οι δαπάνες για την πρόνοια είναι αναπτυξιακές. Όχι μόνο γιατί η ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη δεν είναι δίκαια ανάπτυξη, αλλά γιατί έχουν δημοσιονομικό συντελεστή, από ό,τι λένε όλοι οι επιστήμονες πια σε όλη την Ευρώπη, κάθε ευρώ που δίνει στην πρόνοια πολλαπλασιάζεται επί 1,03 ή 1,6. Η Θεανό Φωτίου παρέλαβε, όπως δήλωσε, πρόνοια 789 εκατομμυρίων ευρώ που αυξήθηκε σε κρατικές χρηματοδοτήσεις 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και με στόχο πλέον τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Θεωρεί ότι δεν αποτελούν μια μαύρη τρύπα τα εν λόγω κονδύλια, ενώ αντίστοιχα τα βάουτσερ για δωρεάν φιλοξενία σε ευρωφωνημπιακούς σταθμούς έχουν αυξηθεί από 79.000 σε 127.000 και το οικογενειακό επίδομα προϋπολογισμού 650 εκατομμυρίων ευρώ με 800.000 ωφελούμενους έφτασε στους 900.000 ωφελούμενους με προϋπολογισμό 910 εκατομμυρίων ευρώ. Παραλάβαμε την πρόνοια με 789 εκατομμύρια. Αυτά ήταν όλα και όλα. Όχι ο χαμηλότερος προϋπολογισμός όλη την Ευρώπη, ο πάτος. Τη φτάσαμε στα 2 δις. Σήμερα προχωράμε με νέα προγράμματα και με στόχο να τη φτάσουμε στα 4 δις μέχρι το 2022. Ειδική μνήμα στα σχολικά γεύματα πραγματοποίησε η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τα δεδομένα να αναφέρουν ότι ανέρχονται σε 3.500 καθημερινά στο Ηράκλειο και σε 150.000 πανελλαδικά, αριθμοί που θα ενισχυθούν περαιτέρω σύμφωνα με τη Θεανό Φωτίου. Τα σχολικά γεύματα, ένας πολύ πετυχημένος θεσμός που στο Ηράκλειο 3.500 παιδιά τρώνε κάθε μέρα δωρεάν σχολικά γεύματα, ένας θεσμός 152.000 παιδιά σήμερα σε όλη την Ελλάδα, τον αυξάνουμε συνεχώς.